και έχουν σχηματιστεί από καιρό και σχηματίζονται και τα καθημερινά και για άλλα εξοπλιστικά προγράμματα. Μάλιστα, Ιώνα. Εντάξει, Ιώνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έλεγα να μας πει όντως ο κ. Στοχαρόπουλος δύο λόγια πάντως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Mm. Για το ποιος είναι ο κ. Στοχαρόπουλος. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, επειδή είναι ένα νέο πρόσωπο και είναι η πρεμιέρα που κάνει σήμερα εδώ στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, ποιος είστε, κύριε Στοχαρόπουλε, τι έχετε σπουδάσει, με δύο λόγια. Είμαι γεωπόνος. Που έχετε δουλέψει και τι θέλετε στην πολιτική. Είμαι γεωπόνος, διδάκτορας αγροτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γι' αυτό αναφέρατε και το οικονομολόγος, το ακριβώς. Της αγροτικής οικονομίας. Δούλευα στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα διδάσκοντας μαθήματα αγροτικής οικονομικής, οικονομικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και βεβαίως σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της. Άρα ένσημα έχετε σχολής. Δηλαδή, δεν είστε από το Σωλήνα που λέμε. Σωστά, δεν είμαι από το Σωλήνα. Από την ίδρυση της Δημοκρατικής Αριστεράς είμαι οργανωμένος στη Δημοκρατική Αριστερά. Μάλιστα. Από το 2010, όπου προσπαθούμε, εμπνευστήκαμε όλοι από την ιδέα της ανανεωτικής αριστεράς και την προσπάθεια ανασυγκρότησης του προοδευτικού πόλου στη χώρα μας. Και αυτή θα είναι και η βασική στόχευση σας από τη θέση του γραμματέα, φαντάζομαι. Βεβαίως. Mm. Οι στιγμές είναι κρίσιμες για τη χώρα κυρίως αυτή τη στιγμή και πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα, τώρα περισσότερο από ποτέ, να υπάρχει ένας τρίτος πόλος, προοδευτικός πόλος, ο πόλος του δημοκρατικού σοσιαλισμού, ο οποίος θα στεγάσει αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι πολιτικά ανέστιος αυτή τη στιγμή. Δεν σας δεν κάνει ο άλλος πόλος των 58 δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα σας πω και γι' αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι η Δημοκρατική Αριστερά και οι συμμάχοι της στο επόμενο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο το οποίο θα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα ανασυγκροτηθεί όλος αυτός ο χώρος. Το συνέδριό μας, για να αναφερθώ στο ερώτημά σας, στο κύριο θέμα που θέσατε, το συνέδριό μας αποφάσισε το πώς θα πορευτούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το αρχικό κείμενο των 58 στο οποίο αναφερθήκατε αναφερόταν σε μια κοινή ομπρέλα ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά για τις ευρωεκλογές. Όπου το συνέδριό μας συλλογικά αποφάσισε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Η Δημοκρατική Αριστερά με τους συμμάχους της θα δημιουργήσει τον προοδευτικό πόλο. Μάλιστα. Και όχι σε μια κοινή ομπρέλα ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά για τις ευρωεκλογές. Άλλωστε, πώς θα γινόταν αυτό όταν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πρώτο πόλο, δηλαδή συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία, και η Δημοκρατική Αριστερά θέλει να δημιουργήσει τον τρίτο πόλο, τον προοδευτικό πόλο, τον πόλο του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Πάμε να πούμε στα θέματά μας, κύριε Σταθερόπουλε. Να ξεκινήσουμε τώρα με τον κύριο Παπαμίκο. Αισθάνεστε στη Νέα Δημοκρατία ότι